Στο κόκκινο βρίσκεται η διπλωματική ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσία με φόντο τη Συρία. Η Αμερικανική επίθεση με πυράβλου στόμαχο φαίνεται να έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου με τη Ρωσία και το Ιράν να την καταδικάζουν. Πού την Ροχανή επεσήμαναν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Συρίας είναι ανεπίτρεπτες. Τέτοιου είδους χτυπήματα δεν είναι πράξεις μόνο κατά της Συρίας αλλά και κατά της Ρωσίας. Επιπλέον όταν οι Αμερικάνοι χτυπούσαν το αεροδρόμιο δεν γνώριζαν αν υπήρχαν εκεί πολίτες μας ή όχι. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μια επανάληψη της πυραυλικής κρίσης της Κούβας που έφερε τον κόσμο στο χείλος του πυρηνικού πολέμου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, διαστόματο του Υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, ρίχνουν τον παλάκι στη Ρωσία, κατηγορώντα τη Μόσχα για απραξία που οδήγησε στη χρήση χημικών από το καθεστώ Άσαντ. Ξεκάθαρα είναι σύμμαχοι του Μπασάρα Λάσαντ και θα έπρεπε να ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον Μπασάρα Λάσαντ. Σίγουρα στην απόφαση του να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα θα έπρεπε να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή και να τον αναγκάσουν να μην τα χρησιμοποιεί πια. Ελπίζω η Ρωσία να έχει σκεφτεί προσεκτικά τη συνεχιζόμενη συμμαχία τη με τον Μπασάρα Λάσαντ, γιατί κάθε φορά που θα γίνεται μια τέτοια τρομερή επίθεση θα φέρνει τη Ρωσία πρώτων ευθυνών της. τη. Τη στήριξή τη προ τι ΗΠΑ εξέφρασε η Τουρκία. Ο Υπουργό Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσο γλουτώνησε ότι η Άγκυρα στηρίζει τι ΗΠΑ για τη συγκεκριμένη επίθεση. Εκ αντίθετο το κλίμα στο Ιράν με τον πρόεδρο Χασάν Ροχανίνα κατηγορεί τον Τόναλτ Τραμπ ότι βοηθά τις τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία.